Τώρα που τέλειωσε και ο εκλογικός κύκλος, κυρία Πρόεδρε, η προσοχή μας πάλι στρέφεται στην τρέχουσα επικαιρότητα, τη διεθνή και την εγχώρια. Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο ανησυχούμε για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και δυστυχώς για αυτήν την κλιμάκωση της σύγκρουσης, η οποία έχει ως πρώτα θύματα αμάχους και από τις δύο πλευρές, μετά την φρικιαστική δολοφονική επίθεση εντός του Ισραήλ από τη Χαμάς. Συστυχώς έχουμε και την σημαντική απώλεια ανθρώπινων ζώων στην περιοχή της Γάζας. Γι' αυτό και σε όλες τις διεθνείς επαφές μου έχω τονίσει αφενός το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, αφετέρου την ανάγκη αυτό να γίνει με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και με απόλυτο σεβασμό στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στην περιοχή της Γάζας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποκατασταθεί η ανθρωπιστική βοήθεια προς την Γάζα από την Αίγυπτο και ευρωπαϊκές χώρες εργάζονται και προς αυτή την κατεύθυνση και υποστηρίζουν αυτή την πολιτική και θα έχω την ευκαιρία να βρεθώ και σε δύο μέρες το Σάββατο στο Κάιρο σε μια μεγάλη πολυμερή διάσκεψη την οποία συγκαλεί η Αίγυπτος με αντικείμενο το Παλαιστινιακό ζήτημα για να μεταφέρω και εκεί τις απόψεις της Ελλάδος. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει διεκδικήσει και κερδίσει τον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Είμαστε συνομιλητές όλων των κυβερνήσεων. Τιμούμε τις στρατηγικές μας συμμαχίες. Από την άλλη, είμαστε αξιόπιστοι συνομιλητές. Και προφανώς είμαστε η πρώτη χώρα η οποία επιθυμεί την αποκλιμάκωση της έντασης, διότι προφανώς αυτή θα έχει πρωτίστως επιπτώσεις στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Από εκεί και πέρα, στα εγχώρια ζητήματα, η κυβέρνηση εξακολουθεί και επιμένει στην μεταρρυθμιστική της ατζέντα. Χθες είχαμε ένα Υπουργικό Συμβούλιο με πολύ σημαντικές παρεμβάσεις σε πολλά διαφορετικά μέτωπα, λύνοντας εκκρεμότητες που έρχονται από το παρελθόν, αλλά αντιμετωπίζοντας και καινούργιες προκλήσεις, δίνοντας πάντα έμφαση στην λειτουργία, στη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους και στην τόνωση της αναπτυξιακής δυναμικής. Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω για μια σημαντική πρωτοβουλία την οποία είχαμε την ευκαιρία να εξαγγείλουμε σήμερα, γιατί γνωρίζω και το προσωπικό σας ενδιαφέρον για το ζήτημα αυτό. Ανακοινώσαμε μια Επιτροπή Τεχνητής Νοημοσύνης με πρόεδρο τον διακεκριμένο καθηγητή τον Κωνσταντίνο Βασκαλάκη, η οποία θα συμβουλεύει την κυβέρνηση στο ανώτατο επίπεδο για τη στρατηγική της χώρας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει καινούργιους ορίζοντες, στους οποίους δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε, δημιουργεί όμως ταυτόχρονα και μια σειρά από απειλές, τις οποίες πρέπει να διαχειριστούμε. Και επιβάλλεται η χώρα μας να έχει μια εθνική στρατηγική στον τομέα αυτό, είτε μιλάμε για το ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο σίγουρα θα διαμορφωθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσουμε το εξαιρετικά σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό, ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό που δραστηριοποιείται σε αυτόν τον χώρο. Γιατί πρέπει να σας πω ότι σε μια πρόσφατη έρευνα την οποία είδα, οι Έλληνες επιστήμονες υπερεκπροσωπούνται παγκόσμια στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Και νομίζω θα έχετε και εσείς την ευκαιρία να ενημερωθείτε πιο λεπτομερώς για τη δουλειά που θα κάνει αυτή η Επιτροπή και προφανώς για τα πορίσματά της. Θα ήθελα κι εγώ με αυτή την αφορμή να ξεκινήσω συγχαίροντας δημόσια όλους όσους εξελέγησαν στις αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά και όλους όσους μετήχαν για τον αγώνα που έδωσαν. Και πράγματι τώρα είναι η ώρα για πολλή δουλειά από όλους, την αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία πάντα με την κεντρική διοίκηση, με την κυβέρνηση, για να γίνει σχεδιασμός για το μέλλον, όσο γίνεται καλύτερα σε όλες τις περιοχές, σε όλο τον τόπο που έχει ανάγκη και φυσικά στις περιοχές που επλήγησαν, κυρίως τη Θράκη και τη Θεσσαλία. Τώρα στα εξωτερικά, μετά τη μεγάλη κρίση που συνεχίζεται δυστυχώς στην Ουκρανία, είχαμε την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, που είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, γιατί η κατάσταση είναι άλλωστε σχετικά πρόσφατη, αλλά δείχνει καμιά προοπτική θετικής εξέλιξης, δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Το ανθρωπιστικό κομμάτι προηγείται. Η ανθρώπινη αξία δεν έχει χρώμα, δεν έχει καμιά διάκριση με τη θρησκεία,
με την ιδεολογία η ανθρώπινη αξία είναι πάνω απ' όλα και η ανθρώπινη ζωή. Και μακάρι, εύχομαι, αντιλαμβάνομαι και αυτά όλα που στα οποία αναφερθήκατε για τις πολύ καλές σχέσεις και την επιρροή, το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η χώρα μας σε οποιαδήποτε ειρηνευτική προσπάθεια, είναι το πιο σημαντικό. Να εύχομαι το καλύτερο και το συντομότερο να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή, να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να ζήσουν και μάλιστα να ζήσουν αξιοπρεπώς όλοι. Μακάρι, αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι όντως πολύ ανησυχητικά και δύσκολα. Χαίρομαι για την πρωτοβουλία που αναφέρατε για την artificial intelligence, αλλά δείχνει την νοημοσύνη. Είναι μια μεγάλη κατάκτηση του ανθρώπου και βλέπουμε τη μεγάλη προσφορά, ταυτόχρονα όμως και τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργήσει για την ανθρώπινη αξία, ακόμη και για τη δημοκρατία. Είναι πάρα πολλά τα θέματα, επομένως είναι πολύ καλό να παρακολουθεί και η χώρα μας στον ύψιστο δυνατό βαθμό, στον καλύτερο βαθμό που μπορεί τεχνοκρατικά και ο κ. Ζασκαλάκης, αλλά και οι άλλοι επιστήμονες, νομίζω που πρόχειρα είδα, είναι πολύ σημαντικοί. Είναι σημαντικό λοιπόν και η χώρα να τα παρακολουθήσει αυτά και προφανώς να υπάρξει στο συντομότερο ένα θεσμικό πλαίσιο. Ήδη γίνονται χρόνια προσπάθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να ελέγχονται οι παρενέργειες και να αξιοποιούμε κατά τον καλύτερο τρόπο τα θετικά.